Έστησε καρτέρι στο διευθυντή του σχολείου του για να ζητήσει εξηγήσεις και τον έστειλε στο νοσοκομείο με μόλοπες και εκδορές. Ο λόγος για έναν ανήλικο μαθητή που φαίνεται πως ξέσπασε στον ανυποψιαστό διευθυντή του σχολείου του, την ένταση που του προκάλεσε το θερμό επεισόδιο που φέρεται να είχε με τον πατέρα του. Μας προβληματίζει το γεγονός, έχουμε ανοίξει 2 εβδομάδες και ακούγονται διάφορα. Το θέμα είναι ότι αυτά γίνονται περισσότερο εκτός σχολείου και όχι εντός σχολείου. Πράγμα που σημαίνει οτιδήποτε αυτή η βία που υπάρχει είναι περισσότερο εισαγόμενη στα σχολεία και όχι από τα σχολεία. Η βία πλέον σε αυτή τη χώρα είναι μια καθημερινότητα. Και επιτέλους θα πρέπει να σταματήσουμε να εθελοτυφλούμε απέναντι σε αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα, το οποίο νομίζω ότι είναι μάστιγα για την ελληνική κοινωνία. Όλα συνέβησαν λίγα λεπτά μετά τις 7:30 το πρωί, όταν ο δρόμος μπροστά σε γυμνάσιο της πόλης του Ηρακλείου μετατράπηκε σε αρένα με το μαθητή της Δευτέρας Γυμνασίου να γρονθοκοπεί το διευθυντή του, θεωρώντας τον πιθανός υπαίτιο για το θερμό επεισόδιο στο σπίτι, αφού ήταν εκείνος που ενημέρωσε τον πατέρα ότι ο γιος ήταν μέλος της ομάδας των καταληψιών που είχαν την προηγούμενη μέρα βάλει λουκέτο στο σχολείο. Σίγουρα δεν μας χαροποιεί, σίγουρα μας προβληματίζει και σίγουρα υπάρχει εξήγηση. Πώς δεν μας ανησυχεί, όλους νομίζω ότι μας ανησυχεί. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, την ώρα που ο διευθυντής βγήκε από το αυτοκίνητό του κατευθυνόμενος προς το σχολείο, ο μαθητής τον περίμενε ζητώντας του εξηγήσεις. Και όταν ο εκπαιδευτικός του απάντησε, ο ανήλικος του επιτέθηκε με γροθιές ρίχνοντάς τον αιμόφυρτο στο πεζοδρόμιο. Αυτά τα παιδιά είναι κομμάτι μιας κοινωνίας η οποία τα οδηγεί στα άκρα. Έχουν περάσει πάρα πολλά, 10-15 χρόνια και αυτά και οι οικογένειές τους και δεν έχουν καμία προστασία. Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ που μετέφερε τον εκπαιδευτικό στο εφημερεύον νοσοκομείο με τον ίδιο να φέρει ελαφριά τραύματα την ώρα που ο ανήλικος τρέποντα σε φυγή. Θα πρέπει επιτέλους οι κυβερνώντες να εσκύψουν πάνω από το σοβαρότητα αυτό το πρόβλημα το οποίο διαλύει κάθε έννοια κοινωνικού ιστού, να καταλάβουν ότι αν δεν προστατευτούν οι εκπαιδευτικοί, αν δεν προστατευτούν τα παιδιά μας από όλα αυτά που ζούμε καθημερινά, δυστυχώς θα οδηγηθούμε σε ακραίες καταστάσεις, σε ακραία φαινόμενα όπως είναι το σημερινό. Ο ανήλικος μαθητής, αρκετές ώρες μετά το περιστατικό, παραδόθηκε στην αστυνομία, δηλώνοντας μετανιωμένος για την πράξη του, ενώ νωρίτερα είχε συλληφθεί και ο πατέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Η περίφημη αλληλεγγύη και η αλληλοβοήθεια και η ενσυναίσθηση δεν καλλιεργείται. Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με τις πληροφορίες ο διευθυντής του σχολείου φέρεται να μην προχωρά στην άσκηση των ένδικων δικαιωμάτων του, με τη σχολική κοινότητα να ζητά ενίσχυση της ψυχολογικής υποστήριξης μαθητών και γονέων. Όμως δεν έχει θεσμοθετήσει το θεσμό των ψυχολόγων και της ψυχικής υγείας η πολιτεία για τα σχολεία. Η θεσμοθέτηση είναι μόνο στα χαρτιά, γιατί ουσιαστικά είναι ανύπαρκτη. Όταν στην πρωτοβάθμια, στα σχολεία, δηλαδή τα δημοτικά, είναι η παρουσία των ψυχολόγων όταν αυτή έρχεται, είναι 1 φορά τη βδομάδα. Και ακόμα χειρότερο, οι ψυχολόγοι αλλάζουν κάθε χρόνο. Θα πρέπει επιτέλους η πολιτεία, εδώ που έχουμε φτάσει, ένας κοινωνικός λειτουργός και ένας ψυχολόγος να υπάρχει σε κάθε σχολείο καθημερινά, να μπορεί να αντιμετωπίσει όλα αυτά που ζούμε και καλούμαστε εκπαιδευτικοί σαν πολυεργαλεία πλέον μέσα σε ένα σχολείο, κάνοντας τα πάντα, να πάρουμε ένα ρόλο και ρόλους που δεν μας ανήκουν.